της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας συνομιλητής, ένας συνεργάτης του ελληνικού κράτους και ο εγγυητής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Κατά αποκλειστικότητα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές οδοί, πολλοί τεχνικοί τρόποι. Και αυτό το ανέλησε προσεκτικά και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του εχθές σε Κυριακάτικη Εφημερίδα και ο Γιάννης Δραγασάκης χθες σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξη εκτενή. Όπου ήταν απέναντι σε δύο οικονομολόγους και ανεκρίθη συστηματικά. Έχουν υποθεί αυτά. Θα σας θυμίσω τι έγινε στις εκλογές του 12, στη διπλή εκλογή, που ήταν μια μακρά εκλογική περιπέτεια που έγινε με σεβασμό στη δημοκρατία και με σεβασμό στο ότι πρέπει να ακούμε τη βούληση του ελληνικού λαού. Ο εκβιασμός ήταν ότι δεν θα πάρουμε τη δόση, δεν θα πάρουμε τη δόση, δεν θα πάρουμε τη δόση. Η δόση εκταμιεύθηκε 7 μήνες μετά τις εκλογές του Ιουνίου, η περίφημη δόση. Και μέχρι τότε το ελληνικό κράτος λειτουργούσε. Έχουμε μπει σε παρόμοιες παγίδες εκβιασμών και ψεμάτων. Όλη η προθεσμία αυτή η δίμηνη ήταν μια παγίδα που την έστησε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Η πρόταση των Ευρωπαίων ήταν εξάμηνη παράταση. Τα χαρτιά που κατέβασαν στα κοινοβούλια τους και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί δεν λένε για προθεσμίες. Οι Ευρωπαίοι θέλουν και να διαπραγματευθούν και να δοθεί μια λύση. Να δώσουν μια ξέρουν ότι δεν μπορεί χρόνο, να... δηλαδή για να διαπραγματευτείτε εσείς. Φυσικά. Αν έρθετε στην εξουσία. Να συζητήσει με το κράτος μέλλον. Πάνω σε αυτό θα ήθελα την άποψή σας, κυρία Τατούλη. Εγώ λέω το εξής. Ότι ασφαλώς ακούσαμε τον κύριο Δραγασάκη να μιλάει για εξάμηνη παράταση του μνημονίου, της διαπραγμάτευσης. Εγώ λέω το εξής. Πριν από ένα χρόνο, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να περιγράφει την άσκηση της δικής του πολιτικής από τη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται, ας υποθέσουμε, ένα σκαλί πριν από την άσκηση της εξουσίας, να μην είναι έτοιμο την επόμενη μέρα ακριβώς να διαχειριστεί την τύχη του τόπου. Υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να βγούμε από αυτές τις διαδικασίες. Δεν τις εμπιστεύεται καθόλου. Δεν εμπιστεύεται την διαπραγματεύσεις. Δεν είπε ότι δεν εμπιστεύεται τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Συγγνώμη κύριε Τσιδάκη, δεν σας διακόψα. Ναι, εντάξει, μην λέτε όμως, γιατί σχολιάζετε αυτά που είπα εγώ, γι' αυτό. Δεν λέτε τα δικά σας, πείτε τα δικά σας. Σχολιάζω τη δική μου άποψη. Δεν εμπιστεύτηκε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όπως αυτή έγινε. Δεν μας έχει πει απολύτως τίποτε για τη διαπραγμάτευση που θα κάνει εκείνος. Ποια είναι ακριβώς δηλαδή η δική του διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξεδιπλώνει το σχέδιο της επόμενης μέρας, μας λέει ότι για 6 μήνες θα μας ενημερώσει τι ακριβώς θα κάνει μετά τους 6 μήνες. Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω να πω τίποτα, γιατί αυτά είναι τώρα διάφορες απελπισμένες προσπάθειες ενός κόμματος το οποίο συνήργησε στην καταστροφή της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας να πούν γιατί μετέτρεψαν την Ελλάδα σε αποικία, σε προτεκτοράτο, σε αποικία χρέους. Η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει ένα επόμενο βήμα. Οι Έλληνες να αποκτήσουν υπερηφάνεια, ταυτότητα, αξιοπρέπεια και όρεξη να δουλέψουν για να δώσουν μέλλον στα παιδιά τους. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Έχουμε αλλάξει ιστορική σελίδα. Κοιτάξτε πίσω στα mail υποταγής του κυρίου Χαρδούβελη και στα φοριέτη Γιάννης του κυρίου Στουρνάρα. Αυτές οι ακραίες θέσεις. Έχουν τελειώσει. Δεν είναι ακραίες θέσεις. Είναι ακραίες θέσεις χωρίς περιεχόμενο. Ο μεγαλύτερος εν ζωή φιλόσοφος στην Ευρώπη, Γιούγκερ Χάμπερμας, στο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του S5, μίλησε για ταπείνωση λαών στην Ευρώπη από τη γερμανική κυβέρνηση. Και κάλεσε και το S5 που συγκυβερνά να αλλάξει πολιτική. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη από τους μεγάλους στοχαστές και τους μεγάλους αναλυτές. Πάντως θα μου επιτρέψετε, κύριε Παντάκη. Αυτά συμβαίνουν. Μόνο εδώ. Για να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ένα πινκ-πονκ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε και επί της ουσίας. Η εθελόδουλη πολιτική ελίτ εξακολουθεί να φέρεται στον ελληνικό λαό σαν να είναι ραγιάδες μιας αυτοκρατορίας. Την αριστερή ιντελιγένσια σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν την είδαμε πουθενά. Είναι παντελώς απούσα. Κύριε Παντάκη, μιλάτε μόνο για την Ευρωπαϊκή. Μια κουβέντα μόνο, κύριε Πεταλωτή μου. Εντάξτε, επειδή δεν είστε μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να υπάρχει πολιτικός λόγος πέρα από πολύ ωραίες πομπόδες εκφράσεις περί ιντελιγένσιας και περί καταστροφής και αποικιοκρατίας, υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι από τις 25 του μηνός και μετά πρέπει να δημιουργηθούν εκείνοι οι πολιτικοί συσχετισμοί που πραγματικά θα πάνε τη χώρα ένα βήμα μπροστά. Να υπάρχει αλλαγή πολιτικής και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η πολιτική, η οποία ήταν μόνο προσαρμοσμένη σε δημοσιονομικές